και να βγάλουμε κατσάρια! Άνοιξε να βγάλουμε μια φωτογραφία, άνθρωπο. Διαλάτε πιο πίσω. Κύριε Μαραγκέ, πολύ κόσμο φέτος στο μάζεμα της Στράτας, πολύς ο κόσμος που τιμά με την παράδοση εδώ της Κεφάλου. Δύο λόγια για το έθιμο αυτό θέλουμε. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Παρόλο ότι εμείς ξεκινήσαμε τη γιορτή μας φέτος με πολύ διαφορετικό σκεπτικό, αποτύχαμε. Είχαμε ένα ατύχημα το οποίο ήταν απρόεπτο για το χωριό μου και λυπάμαι πάρα πολύ. Είχαμε μια κοπέλα η οποία χάσαμε μικρή στην ηλικία, ένα δευτερόλεπτο. Παρόλα αυτά είναι μια γιορτή του Δήμου και είμαστε υποχρεωμένοι να την ολοκληρώσουμε. Πόσα κιλά ήταν φέτος τα... Είμαστε περίπου στα 700 κιλά ψάρια. Έχουμε προς το παρόν περίπου 1500 άτομα, θα τέσουμε 2000 κόσμο. Ευχαριστώ. Αργότερα να σας δώσω καλύτερη συνέντευξη. Ευχαριστούμε. Τα τελευταία χρόνια είναι ως έθιμος, τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί έχει απαγορευτεί από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Τι χρησιμοποιείτε, τι εργαλεία χρησιμοποιείτε για την Τράτα? Είναι τα κλασικά δίχτυα, το οποίο είναι μόνο για το μαριδάκι. Πόση διαδικασία χρειάζεται? Μέρες. Για να ετοιμάσουμε, να τα φτιάξουμε τα δίχτυα, τα οποία είναι πια εγκαταλειμμένα. Τα έχουμε στην αποθήκη κρυμμένα, μόνο για το πανηγύρι. Ποιος καιρός, ποιες καιρικές συνθήκες εμπνέουν την Τράτα? Εδώ, ειδικά στο νησί μας, είναι η βόρεια άνεμη. Σήμερα πόσα κιλά ψαρέψατε? Τελευταία καλάδα που βάλαμε εδώ για την γιορτή, να τα δει ο κόσμος, υπολογίζουμε γύρω στα 150 με 200 κιλά. Συμμετείχαν επισκέπτες, συμμετείχαν οι κάτοικοι? Παρόλο που είχαμε σήμερα πολλά έκτακτα περιστατικά, είχαμε πιστεύω τον περισσότερο κόσμο που ήξερε σε γιορτή. Συνεχίζεται και το γλέντι θα συνεχιστεί. Είναι εκδήλωση η οποία είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 90. Εμπνευστές της Στράτας βέβαια ήταν ο Γιώργος Παπαντονίου, επικοινότητα Ζερβού. Αγαπητοί συμπατριώτες μου, η Στράτα θα παραμείνει και ήταν και είναι και θα μένει στην Κέφαλο. Παρόλα που είμαστε ένα δήμος, στην κοινότητα της Κεφάλου θα συνεχίζουμε να κάνουμε την παράδοση της Στράτας.
εκ μέρους του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο της Κεφάλτο Σεβαστιανό του Παπαντονίου. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό όλου του Δήμου και κατ' επέκταση το προσωπικό της κοινότητας της Κεφάλου. Επίσης, τους συνεργάτες μου, τον Παραχάμι, τον Θανάση συνάδελφό μου και τον Νίκο τον Ζεργό, οι οποίοι και οι τρεις, και το τοπικό συμβούλιο βέβαια, ασφαλώς, δουλέψαμε, μοχτήσαμε για να έχει επιτυχία η απόψηλή εκδήλωση. Η παράδοση βέβαια δεν θα την πω αναλυτικά. Όμως, να σας πω ότι θέλω και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη και η πιο πετυχημένη εκδήλωση του Δήμου μας. Θέλω να ευχαριστήσω τον Χριστοδούλου και τον Προκόπη. Χριστοδούλου εννοώ την οικογένεια Χριστοδούλου. Το επαναλαμβάνω. Τους εθελοντές στα σπιτάκια απέναντι. Εθελοντές. Τι θα πει εθελοντές. Εργάζονται τρεις μέρες για να κάνουμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Για να διασκεδάσουμε το νησί μας που το αγαπάμε όλοι σαν παράδοση. Θέλω να ευχαριστήσω τον Πέτρο μας, τον χορευτή μας, ο οποίος παντού αέρας, παντού καλός καιρός, παντού φορτούνα, ακόμα και στο Πετρούμι απέναντι. Προημερών έκανε μία εκδήλωση την οποία την πέρασε και στην ΕΕ. Κλείνοντας θέλω να σας πω και να ευχαριστήσω τον Φίλο τον Κονιτόπουλο, κατά επιλογή μας τον καλύτερο τραγουδιστή της Νοτίου των νησιωτικών εποχών. Δεν θα συνεχίσω, δεν θα πω περισσότερα για να ξεκινήσει ο Κονιτόπουλος για να απολαύσουμε τη βραδιά μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας κυρίες κύριοι, καλώς σας βρίσκουμε
Είναι μεγάλη χαρά μας που είμαστε πάλι κοντά σας. Είχαμε αρκετά χρόνια να έρθουμε βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, τις περισσότερες εμφανίσεις τις έχουμε κάνει εδώ στην ΚΟ. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό πάρα πολύ όλους σας. Ευχαριστούμε το Δήμο, τη ΚΟ, όλους τους συνεργάτες, τους φίλους, τον Σάκη, την Ελένη, όλα τα παιδιά που μίλησα μαζί τους και κλείσαμε αυτή την παράσταση, αυτή τη γιορτή που θα εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο γλέντι. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον φίλο μου τον Παναγιώτη που πάντα με φροντίζει και είναι δίπλα μου. Θα ξεκινήσω με ένα τραγούδι για την αυγή και τη ζωή. Έτσι για να βγάλουμε σιγά σιγά, να λύσουμε το καΐκι και να το βγάλουμε έξω, να πάμε για ψάρεμα ή να πάμε ένα ταξιδάκι.